στη Δωδεκάνησο. Έρχονται οι άνθρωποι μας από τη Δωδεκάνησο πάνω και εκλιπαρούν να βρουν μια θέση για να μπορέσουν να κάνουν ακτινοθεραπεία. Δεν είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το αγνοούμε και να λέμε, α, ξέρετε, λέει, το νοσοκομείο δεν έχει λεφτά να αγοράσει τα αναλώσιμα και θέλει να κάνει και ογκολογικό. Τι δουλειά έχει το ένα με το άλλο? Άμα υπάρχουν τα λεφτά, άμα η οικονομία αποκατασταθεί, αύριο το πρωί θα έχει λεφτά το νοσοκομείο. Ογκολογικό όμως και αιμοδυναμικό δεν μπορεί να αποκτήσει αύριο. Θέλει ορισμένα χρόνια. Θέλει ορισμένα χρόνια. Θέλω λοιπόν να γίνει αντιληπτό από όλους τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο ότι εάν είχαμε το δωμάτιο, την αίθουσα έτοιμη, το ογκολογικό θα λειτουργούσε. Στο αιμοδυναμικό η αίθουσα υπήρχε μέσα στο νοσοκομείο και λειτουργεί. Όλα τα άλλα βήματα γίνονται αυτόματα. Εάν δεν έχεις χώρο να βάλεις τα μηχανήματα, δεν τα εγκρίνει το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ, για να πάρεις λεφτά, να αγοράσεις μηχανήματα, πρέπει να αποδείξεις ότι κάπου θα τα βάλεις. Εάν δεν υπάρχουν μηχανήματα, δεν έρχονται οι γιατροί. Έχουμε προκηρύξει 2 θέσεις ογκολόγων το νοσοκομείο μας και δεν προσήλθε κανένας. Τι να κάνει, ποιος να έρθει, να κάνει τι? Άρα λοιπόν το μυστικό είναι το πού θα μπουν τα μηχανήματα. Είναι αυτό που λέω εγώ, ένα δωμάτιο. Αλλά ένα δωμάτιο με προδιαγραφές τέτοιες που να μην διαχέονται ακτινοβολίες έξω. Ο Δημόκρητος βάζει σοβαρές προδιαγραφές. Χάθηκε χρόνος μεγάλος, απέρριψε 2 ή 3 προσπάθειες, αν δεν κάνω λάθος, το Υπουργείο και ο Δημόκρητος, διότι τα σχέδια που είχε υποβάλει το νοσοκομείο δεν ήταν αυτά τα οποία σύμφωνα με τις προδιαγραφές έπρεπε να είναι. Τώρα λοιπόν χάνουμε χρόνο γιατί αρχίζουμε από την αρχή για να χρηματοδοτήσει τις μελέτες το Υπουργείο. Διότι στην πρώτη φάση το νοσοκομείο προσπάθησε να το κάνει χωρίς να επιβαρυνθεί οικονομικά. Καλός ή κακός? Εν πάση τόσο καλός. Αλλά το κακός είναι ότι δεν έγινε η αίθουσα. Μη υπάρχουσα λοιπόν της αίθουσας, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει τίποτα. Θα το επαναλάβω γιατί είναι αντιληπτό. Στο αιμοδυναμικό υπήρχε η αίθουσα και έγιναν τα άλλα 2 βήματα. Αν είχαμε την αίθουσα, θα λειτουργούσε αυτή τη στιγμή το ογκολογικό. Τι είναι το ογκολογικό? Είναι πρώτα απ' όλα οι γιατροί. Η εκπαίδευση των γιατρών, οι θεραπείες με φάρμακα και οι θεραπείες με ακτινοβολίες. Αυτό το πράγμα υποτίθεται λόγω της πανεπιστημιακής μου ιδιότητας, όπως έκανα στο αιμοδυναμικό, ελπίζω να το ολοκληρώσω και τώρα. Όμως για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει αίθουσα. Τώρα, εάν υπήρχαν ευγενείς συμπατριώτες μας και κάνανε το μεγάλο άλμα να δωρήσουν αυτή την περίφημη αίθουσα, τα επόμενα βήματα θα ήταν αυτόματα. Μη υπάρχουσες όμως αίθουσες, δεν εγκρίνονται τα μηχανήματα. Πού να πάνε? Με άλλα δεν υπάρχουν μηχανήματα, δεν υπάρχουν οι γιατροί οι οποίοι θα έρθουν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση στα επόμενα βήματα, αλλά τα επόμενα βήματα είναι μπλοκαρισμένα. Και το ΕΣΠΑ θα τα δώσει τα λεφτά και οι γιατροί θα έρθουν. Αλλά αν δεν υπάρχει αίθουσα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Γι' αυτό είπα ότι κάνω έκκληση ακόμα και σε συμπατριώτες μας ευγενείς να συμβάλλουν στην απόκτηση αίθουσας για να μην ακολουθηθεί διαδικασία. Διαδικασία σημαίνει πάρεδρος, σημαίνει έλεγχος των δαπανών, σημαίνει σχέδια, σημαίνει προκήρυξη διαγωνισμού, σημαίνει κατοχύρωση διαγωνισμού, σημαίνει εστάσεις. Εάν λοιπόν όλα αυτά παρακαυθούν, αυτομάτως μπαίνουμε στη δεύτερη τρίτη φάση, η οποία δεν θα μας φάει πάνω από 1-1,5 χρόνο. Όπως έγινε και με το αιμοδυναμικό. Άρα λοιπόν καθυστέρηση υπάρχει, επαναλαμβάνω, διότι με τους χειρισμούς αυτούς δεν κατέστη δυνατόν να δημιουργηθεί η αίθουσα υποδοχής των μηχανημάτων. Να το ξεκαθαρίσω αυτό το θέμα. Τώρα, επειδή ακούγονται και διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων απήντησα, το ένα δεν έχει καμία βάση το αν το νοσοκομείο έχει οικονομικά προβλήματα, άρα δεν πρέπει να έχει ούτε αιμοδυναμικό ούτε ογκολογικό. Είναι θανατηφόρες παθήσεις, αφορούν τον πληθυσμό, δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Είναι ανόητοι αυτοί οι ισχυρισμοί. Εκείνο όμως που κάνω εγώ έκκληση είναι ότι και ο νυν Περιφερειάρχης και ο εκλεγής Περιφερειάρχης θα πρέπει και οι δύο να συμβάλλουν θετικά, ούτως ώστε να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο. Κάνω λοιπόν δημόσια έκκληση το ογκολογικό να ενώσει όλους
αντί να τους διχάζει. Αντί δηλαδή να διαπληκτίζονται για το ποιος έχει το πάνω χέρι, ποιος έχει τα πολλά και ποιος τα λίγα, παρακαλώ όλοι να συναισθανθούν ότι είναι ένα μεγάλο θέμα, αφορά όλη το Δεκάνησο, αφορά όλους μας και να ενωθούν όλοι κάτω από το ογκολογικό τμήμα.